Επιστρέψαμε στο Αλκαζάρ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ. Ένα φτωχό πρώτο μέρος, το αποδεικνύουν και τα στατιστικά στοιχεία που το συνοδεύουν, με πολύ λίγες τελικές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Έλειψαν οι επισκέψεις στις αντίπαλες περιοχές. Παιχνίδι κυρίως κέντρου. Παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από πολλές οριζόντιες φάσεις. Μήπως βρεθεί κάποιος διάδρομος, είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα. Ο κόσμος από τη στιγμή που δεν έχει και πολύ να ασχοληθεί με το παιχνίδι, ασχολείται με τα δικά του μηνύματα στην εξέδρα. Σταχυολογώντας έτσι τις φάσεις του πρώτου μέρους, κάποιες εδώ. Ένα σούτ από το Μετίν, μια προσπάθεια από τον Βιερίνια που θέλησε να βρει τον Μουσλίμοβιτς, έδιωξε ο Νταμπίζας. Μία ακόμη στημένη μπάλα για τη Λάρισα με το φάουλ του Μετίν και ο Χαλκιάς που βγήκε και καθάρισε τη φάση με τις γροθιές. Εδώ ο Μουσλίμοβιτς που κέρδισε σε δύναμη τον Μπουκουβάλα, ο Κοτσόλης όμως ήταν εκεί που έπρεπε για να σταματήσει τον πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Εδώ μια ακόμη κεφαλιά από τον Μουσλίμοβιτς, η μπάλα out. Ο Πάρα άφησε στον Φωτάκη, έκανε αυτό στο Σουζέλη στην μπάλα out. Και η μεγαλύτερη στιγμή για το παιχνίδι στο πρώτο μέρος επιθετικά ήταν αυτό το σούτ του Λάκη που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Κοτσόλη. Ένα σούτ του Φωτάκη από καλή θέση, δεν μπόρεσε να υπολογίσει σωστά για τα φάλτσα, η μπάλα που πέρασε out. Εδώ οι παίκτες που, ο Κότσιος είναι αυτός, μπαίνουν στο... στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο. Όμορφες εικόνες από τη φύση γενικώς, θηλυκού γένους. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Θα έχουμε αλλαγή, θα αρχίσει με αλλαγή το δεύτερο ημίχρονο η Λάρισα. Ο Γκουέλα, ο οποίος έκανε προθέρμανση για πολλή ώρα στο πρώτο μέρος από όταν τραυματίστηκε αρχικά ο Τουμέρ Μετίν, αλλά επανήλθε. Θα μπει τώρα, παίρνει τελευταίες οδηγίες από τον Ζουνίδη στη θέση του Σαρμιέντο. Έχει δηλωθεί και θα δούμε και σε ποια θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα αγωνίζεται ο Ιβοριανός. Και οι δύο ομάδες που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία, ψηλότερα είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει και 5 νίκες παραπάνω από ότι η Λάρισα μέχρι τώρα στην κούρσα του πρωταθλήματος. Η Λάρισα, η οποία με τις 11 ισοπαλίες της είναι η ομάδα μαζί με την Ξάνθη και τον Αστέρα Τρίπολης που έχουν τις περισσότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Η Λάρισα, η οποία στηρίχθηκε σε ένα πάρα πολύ καλό σερί 13 παιχνιδιών χωρίς ήττα. Επίδοση η οποία καταγράφηκε ως η κορυφαία μέχρι την επόμενη στην ιστορία της, αυτό το αίτητο σερί, και μάλιστα αν δεν έχανε την προηγούμενη αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό, αν δηλαδή συνέχιζε το σερί της, θα συμπλήρωνε σήμερα εδώ έναν γύρο αίτητη, μιας και η προηγούμενη πριν του Παναθηναϊκού δηλαδή ήττα της στο πρωτάθλημα ήταν στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ Λάρισα 1-0 με εκείνο το γκολ του Ιμπραήμα Μπακαγιώκο, ο οποίος είναι σήμερα στην αποστολή του ΠΑΟΚ, είναι στον πάγκο πάντως. Πρώτη αλλαγή λοιπόν στο παιχνίδι είναι για τη Λάρισα. Ο Σαρμιέντο άφησε τη θέση του στην εντεκάδα και μπήκε ο Γκουέλα. Προφανώς ο Μαρίνος Ζουνίδης θέλει λίγο να κουνήσει τα νερά που ήταν αρκετά λιμνάζοντα στους χαφ του. Στο πρώτο ημίχρονο έλειπαν οι εμπνεύσεις, οι ατομικές προσπάθειες. Ο Σπάθας, ο οποίος συνεννοείται με τους συνεργάτες του, βάζει τη σφυρίχτερα στο στόμα και το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι μας εδώ στο Αλκαζάρ. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Α σε προσφορά του ΠΑΠ. Φωτάκης από τον Κότσιο στον Μετίν. Ο Γκουέλα, ο οποίος πήγε κατευθείαν δεξιά, άλλαξε πλευρά με τον Μπάρα που ήρθε αριστερά. Και τώρα μαζί με τον Ιγκλέσιας σε πιο αμυντικογενεία, ανασταλτικό ας πούμε έτσι ρόλο θα είναι ο Φωτάκης, από εκεί που ήταν πιο προωθημένος τώρα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για να σχηματίσει μαζί με τον Ιγκλέσιας το δίδυμο των αμυντικών χαφ για τους γηπεδούχους, έχοντας μπροστά τους τον Τουμέρ Μετίν. Αυτές είναι έτσι σε μία πρώτη ανάγνωση οι αλλαγές που κάνει στην εντεκάδα του Μαρίνος Ζουνίδης με την είσοδο του Γκουέλα από την αρχή του δευτέρου μέρους. Φάουλ του Ηλιάδη στον Κότσιο.
Ενώ και ο Φερνάντο Σάντος έχει σηκώσει κάποιους παίχτες. Εδώ εσείς βλέπετε ο Ματίας Βερόν. Πάμε στον Κώστα Χαλβασιώτη. Είναι ο Βερόν, ο Μπακαγιώκο και ο Χούτος που σηκώθηκαν για προθέρμανση από πλευρά ΠΑΟΚ. Όμως ο Ζουνίδης σήκωσε και αυτός άλλους τρεις να προθερμαίνονται για τις υπόλοιπες δύο αλλαγές του. Είναι ο Κυριακίδης, είναι ο Ήλιτς, είναι και ο Τσίγκας. Ο Μπακαγιώκο σε ένα γήπεδο το οποίο το ξέρει βεβαίως πολύ καλά από το πέρασμά του. Λάρισα. Γκουέλα πίσω στον Πουκουβάλα. Ικλέσιας αλλάζει με τον Γκουέλα. Με την δεν πέρασε η παλιά του για τον Γκουέλα. Έκοψε ο Μπαλάφας. Μπαλάφας μαζί με τον Ηλιάδη οχυρώνουν ανασταλτικά τον ΠΑΟΚ στο σκαφ. Και ο Σορλέν έχει εκεί κοντά ένα πιο δημιουργικό ρόλο σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Ο Λάκης δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα πέρασε out. Να εδώ ο Μουσλίμοβιτς με πολλές δυνατές μονομαχίες, κυρίως με τον Ταμπίζα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μουσλίμοβιτς που είναι αναγκασμένος να διεκδικεί μπάλες παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα, υπό την έννοια ότι πάει συνήθως ανάμεσα σε δύο, στον Ταμπίζα και στον Κότσιο. Σνάουτσερ κεφαλιά, ο Φωτάκης κατεβάζει για τον Βενετίδη. Πάρα. Η μπάλα βγήκε, το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ. Όρθιος ο Μαρίνος Ζουνίδης μπροστά στον πάγκο της ομάδας του. Χαρακτηριστικές κινήσεις. Προφανώς δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος με αυτό που του δίνουν οι παίχτες του. Μουσλίμοβιτς φάουλ από τον Ταμπίζα. Και κίτρινη κάρτα στον αρχηγό της Λάρισας. Από τον Σπάθα η δεύτερη. Σε παίχτη των γηπεδούχων μετά την κίτρινη κάρτα στον Μπουκουβάλα για να φάουλ στο Βιερίνια στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα και το όνομα του Ταμπίζα μπαίνει στο μπλοκάκι του Σπάθα για αυτήν εδώ τη φάση. Για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μουσλίμοβιτς. Λίνο πάνω στην μπάλα. Θα είναι ο εκτελεστής. Έδιωξε η άμυνα της Λάρισας ο Ηλιάδης. Δεν μπόρεσε να πιάσει το σούτ. Έχει πάντως την μπάλα. Κάνει μια κακή σέντρα. Κατευθείαν out. Εδώ ο Ηλιάδης. Αρκετός κόσμος στο Αλκαζάρ σήμερα. Το παιχνίδι μονομαχία των δύο ομάδων σαφέστατα λειτουργεί ως μαγνήτης, ασχέτως που μέχρι στιγμής δεν μας αποζημιώνει το θέμα και η ποιότητα. Και ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να το προσπεράσεις, έχει πολύ δρόμο ακόμη. Κοτσόλης. Κατεβάζει ο Πάρα. Από τον Φωτάκη στον Πουκουβάλα. Γκουέλα. Ο Λίνο θα έχει καινούριο αντίπαλο από εκεί. Στο πρώτο ημίχρονο τα πήγε αρκετά καλά με τον Πάρα. Δεν ήταν καθόλου επικίνδυνος ο Αργεντίνος για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα θα έχει απέναντί τον Γκουέλα. Χαλκιάς δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ταμπίζα σε καλύτερη θέση από τον Μουσλίμοβιτς. Ο Σορλέν στον Λίνο. Φωτάκης Ζουράφσκι και από τον Φωτάκη στον Κότσιο. Κακό κοντρόλ από τον Κότσιο. Ο Λάκης κερδίζει. Δεν μπορεί όμως να βγάλει γρήγορα. Ένα έξυπνο φάουλ από τον Φωτάκη για να σταματήσει την προσπάθεια αντεπίθεσης από τον ΠΑΟ. Ξανά η προηγούμενη φάση και το φάουλ του Φωτάκη πάνω στο Λάκη. Λάκης στο Σνάουτσνερ. Η κόντρα από το Φωτάκη, πλάγιο out. Ένα εδώ Πολωνός, έκτη σεζόν πια στην Ελλάδα. Δεύτερη στον ΠΑΟΚ, είχαν προηγηθεί τέσσερις στον Ηρακλή.
πλάγιο out και πάλι για τον ΠΑΟΚ από την προσπάθεια και την Πουλιάδη στη μονομαχία με τον Βενετίδη. Ο κόσμος της Λάρισας, ο οποίος προσπαθεί να δώσει ρυθμό από τις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Ηλιάδη θέλει να γίνει επικίνδυνος, ανεβαίνει ο Σορλέν, κερδίζει τον Πάρα. Ο Γάλλος τώρα να ζητά στηρίγματα, είναι μόνος, πάει στην ατομική προσπάθεια, κερδίζει τις κόντρες. Κόσμος πολλής, η μπάλα δεν φεύγει, τώρα θα απομακρυνθεί από τον Ιγκλέσιας. Και μία ακόμη απομάκρυση του Αργεντίνου. Χαλκιάς. Κερδίζει την κεφαλιά ο Βιερίνια. Ο Ταμπίζας προλαβαίνει τον Σορλέν. Βιερίνια ανάμεσα σε δύο βρίσκει τρόπο να δώσει στον Σορλέν. Βιερίνια και πάλι. Έκανε τη σέντρα, σέντρα καλή. Ο Κοτσόλης πήρε την πουκιά από το στόμα του Μουσλίμοβιτς. Πολύ γρήγορη έξοδος από τον τερματοφύλακα της Λάρισας. Καιροφυλακτούσε ο Μουσλίμοβιτς αυτή την πολύ καλή σέντρα από τον Βιερίνια. Πάρα. Μπαλάφας γυρίζει τον Μαλεζά. Σορλέν. Μπαλάφας. Λάκης. Αλλάζει με τον Μουσλίμοβιτς. Κάνει κίνηση ο Ηλιάδης. Αυτόν θέλει να βρει ο Μουσλίμοβιτς. Το καταφέρνει ο Ταμπίζας, όμως κόβει. Ο Ιγκλέσιας δεν διώχνει και τώρα Σορλέν. Σε μία ακόμη επικίνδυνη επίσκεψη ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα στο δοκάρι, δεύτερο για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει όμως υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό για ποιο. Έχει δώσει ο offside χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος. Πάμε λίγο ξανά σε αυτή τη φάση. Είναι ο Σορλέν. Κάνει τη σέντρα σουτ. Εντάξει, είναι εκτεθειμένος ο Λάκης, αλλά δεν συμμετέχει στη φάση. Τέλος πάντων, έχουμε την εντύπωση ότι έκανε λάθος εδώ ο πρώτος βοηθός. Το ερώτημα που θα μείνει από την προηγούμενη φάση είναι αν θα πρέπει να καταγράψουμε το δοκάρι ως ευκαιρία για το τυπικό της υπόθεσης δηλαδή. Πάντως θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για το βοηθό αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Θα σήκωνε πολύ συζήτηση η σηκωμένη του σημαία. Δείτε ξανά εδώ τη φάση. Συμφωνούμε, είναι εκτεθειμένος ο Λάκης. Από εκεί και μετά όμως η μπάλα πάει στο δοκάρι. Δεν έχει συμμετοχή ο Λάκης στη φάση και έχουμε την εντύπωση δεν επηρεάζει και τον Κοτσόλη που είναι αλλού στραμμένος. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο για το δεύτερο ημίχρονο. Ταμπίζας κάνει το γέμισμα. Ο Ζουράφσκι δεν μπορούσε να κατεβάσει. Ο Φωτάκης που έχει καλό σουτ έκανε το δεξί. Η μπάλα στα σώματα. Ο Μπαλάφας διώχνει Βενετίδης. Δίνει στον Μετίν. Κερδίζει ο Τούρκος μια κόντρα. Αλλάζει και με τον Πάρα. Ο Μετίν αφήνει στον Κουέλα. Τώρα είναι η Λάρισα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μετίν κάνει το σουτ πάνω στο Σνάουτσερ. Από το Βιερίνια μπροστά για τον Μουσλίμοβιτς βγαίνει αρκετά μακριά από την εστία του Κοτσόλης για να διώξει. Σορλέν. Ο κόσμος της Λάρισας, ο οποίος μπορεί να μην παίρνει αφορμή από το παιχνίδι της ομάδας του μέσα στο γήπεδο για να ξεσηκωθεί, εκτιμά όμως ότι είναι αυτός που πρέπει να σηκώσει, να ξεσηκώσει τους παίκτες των γηπεδούχων. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Ο Ζουνίδης κάλεσε κοντά τον Κυριακή, θα είναι η επόμενη αλλαγή της Λάρισας. Γκουέλα. Είναι ο κερδισμένος της μονομαχίας με τον Κοντρέρας. Βενετίδης στο πλάγι out, αφήνει στον Φωτάκη. Βενετίδης που θέλει να βρει χώρο για τη σέντρα απέναντι στον Σνάουτσνερ. Αυτό που κερδίζει είναι ένα πλάγι out. Ενώ εσείς βλέπετε χαρακτηριστικά πλάνα από την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο Αλκαζάρ. Βενετίδης στο Φωτάκη. Γκουέλα. Τον κόβει ο Μπαλάφας. Και ο ΠΑΟΚ τώρα γρήγορα μπροστά με το Λάκη.
Κάνει την κίνηση ο Μουσλίμοβιτς, ο Ικλέσιας πάντως κερδίζει την μπάλα από τον Λάκη. Ο Λάκης, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δεν διακόπτει ο Σπάθας, ούτε πετάει την μπάλα έξω ο Ικλέσιας. Η επίθεση της Λάρισα συνεχίζεται με τον Ικλέσιας από μακριά πάνω στο σώμα του Μαλεζά. Ο Λάκης, ο οποίος σιγά σιγά σηκώνεται, δείχνει να πονάει την προηγούμενη μονομαχία με τον Ικλέσιας. Τώρα είναι ο Κοντρέρας, ο Λάκης είναι κανονικά στο παιχνίδι. Μπαλάφας κόβει πριν η μπάλα φτάσει στον Ζουράφσκι. Σνάουτσνερ. Εδώ η μονομαχία του Ικλέσιας με τον Λάκη, νομίζω ότι ήταν φάουλ. Όπως και να έχει, ο Σπάθας είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Εδώ ο Μουσλίμοβιτς κερδίζει το φάουλ μπροστά στον πάγκο της Λάρισας, στη μονομαχία του με τον Βενετίδη. Από το Σνάουτσερ πίσω στο Κοντρέρας. Λάκης. Ικλέσιας γρήγορα και αποτελεσματικά κόβει. Κάνει λάθος όμως την πάσα προς τον Ζουράφσκι. Εύκολα ο Κοντρέρας γυρίζει στο Χαλκιά. Μια ακόμη υπόδειξη τώρα από τον πρώτο βοηθό για offside. Αν δεν κάνω λάθος, τον Μουσλίμοβιτς. Ο κόσμος της Λάρισας που συνεχίζει το δικό του τραγούδι από τις εξέδρες. Και από τον Μετίν στο Φωτάκι. Λάθος, ένα από τα πολλά. Η Λάρισα πάντως ξαναπήρε την μπάλα και με τον Μετίν, η συνεργασία με τον Βενετίδη. Και πάλι Μετίν προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα, κέρδισε το πλάγιο out. Παίρνει γρήγορα την μπάλα από τον Βενετίδη. Πλάγιο out τώρα για τον Πάο. Εδώ ο Μπαλάφτς. Κοντρέρας, Σορλέν κερδίζει την κεφαλιά από τον Ικλέσιας. Φάουλ για χέρι του Φωτάκη. Κώστα Χαλβατσιώτη, ηρεμία στους πάγκους. Για την αλλαγή που σας είχαμε ενημερώσει, ήταν μια κίνηση του Ζουνίδη που είδε τον Ιγκλέσιας να έχει πρόβλημα, γι' αυτό κάλεσε τον Κυριακίδη να ετοιμαστεί. Ωστόσο, σε συνεννόηση με τον Αργεντίνο, ο Ιγκλέσιας παραμένει, γι' αυτό και ο Κυριακίδης συνεχίζει προθέρμανση τελικά. Έτσι δεν θα γίνει δεύτερη αλλαγή. Από πλευράς πάω κήρεμα τα πράγματα. Συνεχίζουν οι παίκτες που είχαν σηκωθεί την προθέρμανση, αλλά δεν κάνει κάποια κίνηση ο Σάντος. Προς το παρόν είναι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει. Κοντρέρας εκτελεί το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ταμπίζας κερδίζει τον Μουσλίμοβιτς. Λάθος από τον Φωτάκη. Αλλού ήταν ο Ζουράφσκι, αλλού πήγε η μπάλα. Χαλκιάς χωρίς να πιέζεται και χωρίς να βιάζεται. Είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ικλέσιας. Βιερίνια, ο Μπουκουβάλας κέρδισε την μπάλα, ο Πάρα. Μετίν, ο Σνάουτσνερ το κόβει. Ο Μετίν επιμένει και βρίσκει ωραία τον Βενετίδη που έχει χώρο, γιατί ο Λάκης είχε κάνει την κούρσα το άνοιγμα, περιμένοντας την πάσα. Ο Κοντρέρας πάντως, διαβάζοντας την φάση, σταμάτησε την επίθεση της Λάρισας, που με τον Ικλέσιας και τον Κουέλα πάντως θέλει να ξαναβγεί μπροστά. Μπουκουβάλας, Κουέλα, Μετίν. Ανέβηκε ο Μπουκουβάλας με τον Λίνο. Δοκίμασε ένα σούτι κόντρα στον Βιερίνια. Το πλάγιο out είναι για τη Λάρισα. Εδώ είναι ο Μπουκουβάλας. Κουέλα. Ωραίο το γύρισμα στον Μπουκουβάλα που έχει χώρο και χρόνο για σέντρα. Την έβγαλε, δεν ήταν και τόσο καλή. Ο Μαλεζάς έκοψε. Νταμπίζης κατέβασε για τον Ικλέσιας, ο Κότσιος. Αφήνει ο Κοντρέρας. Με αυτά και με αυτά έχουμε περάσει τη μία ώρα παιχνιδιού. Πάμε για το 61 χωρίς να αλλάζει και πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού σε σχέση και με αυτό που μας είχε δώσει το πρώτο μήχρονο. Τώρα η Λάρισα θέλει να γίνει επικίνδυνη. Ο Βενετίδης
Καλή ήταν η σκέψη γιατί ο Γκουέλα ήταν μόνος του, αλλά δεν τον βρήκε. Ήτανε κακή πάσα. Ο Μπουκουβάλας που ανεβαίνει, ο Λίν όμως εκμεταλλεύεται το ανοιχτό κοντρόλ του αντιπάλου του και κόβει εύκολα. Τώρα ο Μουσλίμοβιτς, ισορροπημένη η κατοχή της μπάλας, ελαφρύ προβάδισμα για τη Λάρισα. Βιερίνια κάνει την παλιά για τον Μουσλίμοβιτς. Ο Μουσλίμοβιτς τέτ τα τέτ με τον Κοτσόλη, ο οποίος έχει τρόπο να το κερδίσει. Μουσλίμοβιτς που επιμένει, κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Κότσιος. Κατεβάζει ο Βιερίνια, δοκιμάζει το δεξί, η κόντρα πάνω στο ταμπίζα. Πρέπει να βρει και στο κεφάλι του. Μάλιστα ο Βιερίνια φωνάζει να σταματήσει κάποιος το παιχνίδι για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες αν το χρειάζεται. Τώρα το διακόπτει και ο Σπάθας. Δείτε ξανά εδώ την προηγούμενη προσπάθεια του ΠΑΟΚ με τον Κοτσόλη να κερδίζει τον Μουσλίμοβιτς. Στη συνέχεια της φάσης η μπάλα στρώνεται στον Βιερίνια, που πιάνει ένα πολύ δυνατό σούτ και η μπάλα βρίσκει στον ταμπίζα. Από αυτή εδώ την κάμερα θα φανεί καλύτερα με πόση δύναμη πήγε η μπάλα στο κεφάλι του αρχηγού της Λάρισας. Γερός Καρή πάντως δείχνει εντάξει, ίσως να νιώθει λίγο ζαλισμένος. Πολύ δυνατό το χτύπημα της μπάλας στο πρόσωπό του. Οι γηπεδούχοι που διαμαρτυρήθηκαν για το αν ήταν ο Μουσλίμοβιτς σε θέση offside στην προηγούμενη φάση, ενώ εσείς βλέπετε με την πρώτη ευκαιρία θα έχουμε την προηγούμενη φάση για μία ακόμη φορά. Βλέπετε το δοκάρι του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο με το σούτ του Λάκη και ένα ακόμη με την σέντρα σούτ από τον Σορλέν. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο βεβαίως. Πάμε στον Κώστα Καλαβασχέτη. Ετοιμάζεται ο Χούτος για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει οδηγίες τώρα από τον Φερνάντο Σάντος. Θα είναι η αλλαγή του Πορτογάλου στο παιχνίδι. Να ενισχύσει την επίδεσή του. Θα δούμε ποιανού παίχτη θα πάρει θέση. Εσείς βλέπετε τα σούτ των δύο ομάδων στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Κότσικος που διώχνει πρώτο Μουσλίμοβιτς, ο ΠΑΟΚ όμως που επιμένει τηρουμένων των αναλογιών, το είπαμε και κάποια στιγμή και στο πρώτο ημίχρονο, με δεδομένες δηλαδή και τις απουσίες αλλά και το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες με οι αλλαγές που έχουν γίνει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που περισσότερο θα έλεγε κανείς έχει κερδίσει μέχρι τώρα, τις εντυπώσεις μέχρι τώρα στο παιχνίδι φαίνεται περισσότερο από τη Λάρισα στο γήπεδο. Πάμε στον Κώστα Καλβασχέτη. Ούτως θα πάρει θέση του Μουσλίμοβιτς, του βασικού σεντερφόρ. Ο Μουσλίμοβιτς που σε κάποια σχέδια του Σάντος ήταν και εκτός ενδεκάδας, τελικά χρησιμοποιήθηκε, ήταν βασικός, τώρα θα τον ξεκουράσει, θα μπει στη θέση του Χούτος. Μουσλίμοβιτς, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια είναι μακριά από τον γκολ. Τελευταία φορά είχε σκοράρει στις 18 Γενάρη στο 2-0 του ΠΑΟΚ επί του Πανθρακικού στην Τούμπα. Νταμπίζας μπροστά, Σνάουτσνερ με τον Κοντρέρας καθαρίζουν αυτή τη φάση. Πρώτου Ζουράφσκι, από τον Ιγκλέσια στον Μπουκουβάλα που ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Πάρα. Μπουκουβάλας, Ιγκλέσιας. Λάρισα, η οποία γυρίζει αρκετά την μπάλα, την έχει περισσότερο στην κατοχή της, δυσκολεύεται όμως να ανοίξει διαδρόμους, να ανοίξει πόρτες στην καλωστημένη σίγουρα άμυνα του ΠΑΟΚ. Και μέχρι στιγμής και το κόλπο, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση και το τέταρτο του Μουσλίμοβιτς με τον Κοτσόλη. Ενώ δεν έχει πιάσει ακόμη και για τον Ζουνίδη το κόλπο με τον Γκουέλα, από την άποψη της φρεσκάδας θέλουμε να πούμε, που θέλει να δώσει ο Ιβοριανός στην ενδεκάδα της Λάρισας. Η αλλαγή έγινε, ο Χούτος είναι αυτός που παίρνει την θέση του Μουσλίμοβιτς. Δεν θα αλλάξουν πάντως και πολλά σε ό,τι αφορά το σύστημα του ΠΑΟΚ. Στην κορυφή της επίθεσης, εκεί που ήταν ο Μουσλίμοβιτς, θα πάει ο Κούτος. Συγγνώμη. Ο Πάρα. Ο Γκουέλα κερδίζει την κόντρα με τον Βιερίνια.
με την ανέβηκε ο Μπουκουβάλας και πάει τώρα στο ένας εναντίον ενός με το Λίνο. Πέρασε ο Μπουκουβάλας, βρήκε το χώρο που ήθελε για τη σέντρα, την έκανε ο Ηλιάδης, πρώτου Γκουέλα, δίνει στον Βιερίνια. Ο Λίνο τον κερδίζει ο Ιγκλέσιας. Υπάρχει offside, είναι ξεχασμένος ο Πάρα. Από τη στιγμή που μπήκε στη φάση, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και το replay. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Βγει από τον Μαρίνο Ζουνίδη. Ο Ήλιτς τελικά είναι αυτός που θα περάσει στη θέση του Μερμετίν, ο οποίος πέρασε από έναν τραυματισμό, θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο. Θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα στη μεσαία γραμμή και επιπλέον να προφυλάξει τον παίκτη του Μαρίνου Ζουνίδη. Ο Ήλιτς, ο οποίος είναι και αυτός μεταγραφικό απόκτημα της Λάρισας κατά την χειμερινή περίοδο, όπως και ο Μετίν. Τώρα πάω μπροστά, το κοντρό του Λάκη δεν είναι καλό. Ο Φωτάκης δίνει στο Ζουράφσκι. Από τον Μετίν στον Ιγκλέσιας. Μπουκουβάλας. Εδώ είναι ο Ήλιτς. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι με την πρώτη ευκαιρία. Γκουέλα. Πρόλαβε ο Λίνο, του πήρε την μπάλα. Αλλάζει και με τον Σορλέν. Μπαλάφας. Μαλεζάς. Μόνο στο Κότσικος. Κατεβάζει εύκολα. Δίνει στον Ιγκλέσιας. Από εκεί θα δοκιμάσει ο Αργεντινός. Σηκωμένα χέρια από τους συμπαίκτες του. Αδυνατώντας να εξηγήσουν την επιλογή του. Εδώ ο Ιγκλέσιας το ξέρει κι αυτός ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο στην προηγούμενη φάση. Πάντως η μπάλα πέρασε, το παιχνίδι διακόπηκε, η αλλαγή γίνεται. Ο Τουμέρ Μετίν με το ζεστό χειροκρότημα της εξέδρας αφήνει τη θέση του στον Ήλιτς. Αμφότεροι ποιοτικοί παίχτες, ο Μετίν ήταν λίγο έξω από τα νερά του σήμερα, δεν πήρε πολλές προσπάθειες, δεν του βγήκανε πολλές φάσεις. Μαρίνος Ζουνίδης περιμένει κάτι καλύτερο από τον Ήλιτς. Ο Ήλιτς, ο οποίος πάει εκεί που έπαιζε και ο Μέτιν. Σε σχέση δηλαδή με την αλλαγή και την είσοδο του Γκουέλα που άλλαξε τα πράγματα στην εντεκάδα του, εδώ δεν αλλάζει τίποτα. Ο Ουζουνίδης, αλλαγή προσώπων και όχι ρόλων στο παιχνίδι. Ο Λάκης κάνει φάουλ στον Βενετίδη. Ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Λάκης, ο οποίος δεν συμφωνεί, αν και φαίνεται να βρίσκει τα πόδια του αντιπάλου του, διαμαρτυρήθηκε και παίρνει και αυτός την κίτρινη κάρτα του Σπάθα. 2-2 στις κάρτες. Ο Λάκης και ο Μαλεζάς από τον ΠΑΟΚ, ο Νταμπίζας και ο Μπουκουβάλας από τη Λάρισα. Ηλιάδης. Η μπάλα βγήκε. Πλάγιο για τη Λάρισα. Πάρα. Κακή πας. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μπροστά από τον Κοντρέρας, ο Βενετίδης κερδίζει τον Λάκη. Ο ΠΑΟΚ έχει πάντως την μπάλα και πάλι με τον Μπαλάφα που σημαδεύει και βρίσκει τον Χούτο. Κατεβάζει αυτός για τον Σορλέν. Βιερίνια. Βιερίνια με τον Μπουκουβάλα. Και ενδιαφέρον αυτή η μονομαχία. Η κόντρα θα βγάλει κερδισμένο τον Μπουκουβάλα. Η μπάλα πέρασε out. Εδώ είναι ο Μπουκουβάλας, ένας παίκτης που κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του δεξιού μπακ στη Λάρισα. Δεν ήταν από την αρχή τη σεζόν βασικός. Όταν τούτο στην ευκαιρία ο Μαρίνος Ζουνίδης την άρπαξε από τα μαλλιά που λέμε. Έμεινε στην εντεκάδα, ένα από τα καλά ταλέντα σίγουρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε πριν από δύο καλοκαίρια ασημένιο μετάλλιο στο στήθος με την Εθνική Νέων. Και το καλό είναι ότι εκείνη η φουρνιά παιχτών έδωσε παίχτες, όχι μόνο καλούς παίχτες, που υπάρχουν αρκετοί από εκείνους που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, παίρνουν τέλος πάντων συμμετοχές στις ομάδες που ανήκουν.
Μήτρογλου, ο Νίνης, εδώ ο Μπουκουβάλας, ο Παπαδόπουλος στον Ολυμπιακό, ο Ιωαννίδης στον Ηρακλή, πολλά παιδιά. Ο Ήλιτς τώρα κατεβάζει για τον Πάρα, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Σορλέν έκοψε, ανεβαίνει και ο Λίνο να του δώσει στήριγμα. Ο Γάλλος του δίνει και την μπάλα. Εδώ είναι ο Λίνο. Περνάει από τον Ιγκλέσιας, παίρνει το φάουλ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κέρδισε ο Λίνο που κάνει ένα καλό παιχνίδι από τη θέση του αριστερού μπακ. Τώρα προωθείται από την άμυνα ο Μαλεζάς. Ο Λάκης εκτελεί το φάουλ. Ο Βιερίνια, συγγνώμη, ο Κοτσόλης μπλόκαρε την μπάλα και βγάζει γρήγορα στον Ήλιτς που έχει χώρο. Τώρα πάει πάνω του ο Ηλιάδης. Ο Ήλιτς ζυγίζει τις επιλογές του, προτιμά να κρατήσει την μπάλα. Ανεβαίνει και ο Βενετίδης να του δώσει στήριγμα. Τώρα ο Βενετίδης με αντίπαλο τον Σνάουτσνερ. Πίσω από τον Κότσιο στον Ταμπίζα. Ταμπίζας για τον Μπουκουβάλα. Μπουκουβάλα στη σέντρα, ο Ζουράφσκι κεφαλιά, οι κόντρες, ο Ήλιτς, ο Μπαλάφας, ο Μαλεζάς είναι αυτός που διώχνει. Σπάθα σταματά το παιχνίδι, δίνοντας επιθετικό φάουλ. Ξανά η προηγούμενη καλή επίσκεψη πάντως στη Λάρισα στα καρέ του ΠΑΟΚ. Το φάουλ για αυτή την προβολή του Ήλιτς πάνω στον Μαλεζά. Ξανά η προηγούμενη φάση, έδιωξε ο Μαλεζάς, κέρδισε και το φάουλ. Από τον Κουέλα στον Πάρα. Πάρα έκανε δύσκολη μια φαινομενικά εύκολη πάσα. Κέρδισε πάντως στη συνέχεια της φάσης ο Φωτάκης στο φάουλ. Και αυτό βοηθά τη Λάρισα να παραμείνει στην επίθεση. Ο Φωτάκης πάει να εκτελέσει για να ανεβεί και ο Ταμπίζας. Τώρα όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πλην του Χούτου είναι σε ρόλο αμυνόμενου. Ο Νταμπίζας, ο Κότσιος έχουν ανεβεί. Ο Σπάθας ζητά από τον Φωτάκη να περιμένει προκειμένου να συστήσει ηρεμία στους παίχτες που προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση για αυτή τη φάση στην περιοχή του Χαλκιά. Όλα αυτά ενώ το 0-0 δεν σπάει εδώ στο Αλκαζάρι, υπάρχει πάντα. Η σέντρα από τον Μπουκουβάλα, ο Χαλκιάς βγαίνει, έχει πλεονέκτημα, πήρε και το φάουλ πηδώντας ψηλότερα του Ιγκλέσιας. Χαλκιάς παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, ίσως έπεσε κάπως άτσαλα. Ξανά εδώ η φάση. Γίνεται ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ρίχνει όλο το βάρος στο δεξί του πόδι κατά την προσγείωσή του στο έδαφος. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Κώστα Χαλκιά. Ο Χαλκιάς, ο οποίος έχει 236 με τις σημερινές συμμετοχές στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μεταγραφική επιλογή του ΠΑΟΚ το προηγούμενο καλοκαίρι. Όλα εντάξει με τον διεθνή πορτιέρο που δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελώντας αυτό το φάουλ που κέρδισε από τον Ιγκλέσιας. Ο Σορλέν υπό την πίεση του Ζουράφσκι. Ο Μαλεζάς μπροστά. Βγαίνει γρήγορα ο Ταμπίζας και κερδίζει τον Ηλιάδη. Ο Σορλέν κερδίζει την μπάλα από τον Γκουέλα και παίρνει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Ξανά η προηγούμενη φάση, το φάουλ από τον Ιβοριανό. Σορλέν που δείχνει να πονά, είναι πεσμένος κάτω. Μία ακόμη διακοπή στο παιχνίδι, έχουμε περάσει τα 75 λεπτά. Δείτε εσείς ξανά το φάουλ από τον
Γκουέλα πάνω στο Σορλέν. Κώστα Καλβατσιώτη, έτσι όπως από απόσταση τουλάχιστον εμείς προσεγγίζουμε τους δύο προπονητές, μας δίνουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι να αλλάξουν το ρυθμό του παιχνιδιού. Αν και νομίζω ότι ο Φερνάντο Σάντος δεν πρέπει να είναι και πολύ δυσαρεστημένος. Και τα δύο δοκάρια του ΠΑΟΚ. Ας υπολογίσουμε το δεύτερο παράδειγμα που υποδείχθηκε ο Σάιτ ο Λάκης. Βρήκε μπάλα στο δοκάρι, έτσι. Είχε τις φάσεις του ΠΑΟΚ, τις ευκαιρίες. Και σίγουρα είναι περισσότερο ικανοποιημένος από τον Μαρίνο Ζουνίδης, ο οποίος βλέπει στα μάτια των παικτών του αρκετό άγχος. Είναι πιεσμένη η Λάρισα, θέλει οπωσδήποτε την νίκη, τους 3 βαθμούς σε αυτή την κούρσα για τα play-off, και αυτό το άγχος αναγκάζει τη συγκέντρωση να λείπει. Γι' αυτό και τους φωνάζει όσο μπορεί, συγκεντρωθείτε, κάντε ας πούμε αυτό που έχουμε πει στις προπονήσεις. Ο Σορλέν, ο οποίος μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου προς το παρόν, ο ΠΑΟΚ με 10. Αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι ο Γάλλος. Σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και είναι έτοιμος να το εδώ να περάσει στο παιχνίδι. Ο Ηλιάδης, ο οποίος σημαδεύει το Λίνο, κερδίζει τον Γκουέλα. Κατεβάζει ο Βιερίνια. Φωτάκης πάντως του παίρνει την μπάλα. Πάμε στον Κώστα Καλαβατσιώτη. Σορλέν, να πούμε ότι είναι ένας ακόμη ρόλος που ανέλαβε σήμερα στον ΠΑΟΚ. Απόντος και του Βερόν, έτσι. Και πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως είναι από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Φωτάκης αφήνει στον Κότσιο. Πάρα. Ανεβαίνει ο Βενετίδης, ο Κοντρέρας πάντως είναι σε καλύτερη θέση. Κόβει και όχι απλώς κόβει, βρίσκει και τρόπο για να πασάρει στον Λάκη. Ο Λιάδης κερδίζει το φάουλ από τον Βενετίδη, από τον Ικλέσιας πάντως. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν συμφωνεί ο Ικλέσιας. Ο Μαρίνος Ζουνίδης, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιος, αν θέλετε περισσότερο από τον Φερνάντο Σάντος, είναι σαφές, το συζητήσαμε και πριν με τον Κώστα Καλβατσιώτη, ότι ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι αυτός που θέλει ο ΠΑΟΚ, στο μεγαλύτερο μέρος του, το έχει αυτός που θέλει η Λάρισα. Ζουράφτει μια πρώτη κεφαλιά, ο Σνάουτσνερ διώχνει. Ο Λίνο κερδίζει το φάουλ από τον Φωτάκη, από τον Ήλιτς, ζητώ συγγνώμη. Σορλέν, Βιερίνια, Μπαλάφας, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω και ο Φωτάκης πήγε να μιμηθεί τον εαυτό του, κάτι που είχε κάνει και στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη, από τεστ τέτοια απόσταση που είχε στείλει την μπάλα στο δοκάρι, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ δύσκολο να επαναλάβει το κατόρθωμά του. Πάντως η σκέψη του ήταν και πάλι άμεση και γρήγορη να πιάσει το χαλκιά εκτός θέσης από τόσο μακριά. Κοτσόλη στον Κότσιο. Ικλέσιας. Αλλάζει με τον Κότσιο. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο Σνάουτσνερ. Βρίσκει τον Ηλιάδη. Πήγε δυνατά στην μονομαχία ο Ικλέσιας και κέρδισε την μπάλα. Πάμε στον Κώστα Καλβατσιώτη. Η επόμενη επιλογή του Ζουνίδη είναι ο Τσίγκας που θα μπει στην επίθεση της Λάρισας για να την ενισχύσει, αφού θέλει το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, εκεί παιδόπους ομάδα. Λάθος από τον Κότσιο. Ο Ηλιάδης είναι εκεί που πρέπει να κόψει ο Σνάουτσνερ. Ενώ έχει πρόβλημα ο Ικλέσιας. Έπεσε κάτω μπροστά εκεί στον Καλόπουλο, στον τέταρτο διαιτητή. Παίκτες του ΠΑΟΚ πάντως δεν διακόπτουν το παιχνίδι. Όπου κουβάλασε επικίνδυνα, γύρισε πίσω ο Βιερίνια στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Κοτσόλη. Ο Κοτσόλης είναι ο κερδισμένος, μάλιστα δείχνει να χτύπησε. Τώρα διέκοψε ο Σπάθας το παιχνίδι. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Από την μονομαχία των δύο παιχτών έχω την εντύπωση πάντως ότι ο Βιερίνια άθελά του δεν προλάβαινε να τραβήξει το πόδι. Ο Ιγκλέσιας δέχεται τις περιποίησεις του ιατρικού team της Λάρισας, ενώ εσείς βλέπετε και ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση, τη μονομαχία του Κοτσόλη με τον Βιερίνια. Πάμε στον Κώστα Καλβατσιώτη.
Ιγκλέσιας που ούτως ή άλλως έχει πέσει στο χορτάρι, θα δώσει θέση του στο Τζίγκα τελικά. Ο Ιγκλέσιας που είχε και ένα τραυματισμό στην αρχή του δεύτερου μέρους. Τότε ήθελε να βάλει τον Κυριακίδη ο Ζουνίδης, όμως τώρα χρησιμοποιεί την αλλαγή για να ενισχύσει την επίθεσή του. Ο Ζουνίδης, τον οποίο είχατε στα δεξιά του, του δέκτη σας, είχε παίξει μάλιστα μαζί με τον Τζίγκα στο Πανηλιακό. Ο Τζίγκας τότε στην αρχή του, στο ξεκίνημα της καριέρας, στα 18 του. Πρόλαβε να παίξει συμπαίκτης εκεί με τον προπονητή του. Πάμε πάλι στον Κώστα Καλβατσιώτη. Αποτέλεσμα θέλει και ο Σάντος που ετοιμάζει τον Μπακαγιώκο. Οπότε θα είναι ένας παίκτης επιπλέον μπροστά για τον δικέφαλο για να πετύχει γκολ. Αυτό θέλει. Η Λάρισα πάντως έκλεισε τις αλλαγές της. Στο δεύτερο ημίχρονο τις έκανε όλες ο Ζουνίδης. Από την αρχή του δευτέρου μέρους έβαλε τον Κουέλα. Μετά μπήκε ο Ήλιτς, λίγο πριν μπήκε και ο Τσίγκας. Τώρα θα γίνει, σε λίγο μάλλον θα γίνει και η αλλαγή, η δεύτερη για τον ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο 82ο λεπτό, στη συμπλήρωση του 82ου λεπτού. Πάμε στον Κώστα Καλατσιώτη. Θέση του Ηλιάδη λοιπόν θα πάρει ο Ιμπραήμ Μπακαγιώκο που εμφανίζεται ξανά εδώ πλέον σε παιχνίδι εναντίον της Λάρισσας. Ο Ήλις πήγε να βγάλει μια ξύπνη πάσα για τον Τζίγκα. Ήταν όμως δυνατή και ο Χαλκιάς είχε εύκολο έργο. Φωτάκης, λάθος. Σορλέν. Βιερίνια με Μπουκουβάλα σε μία ακόμη μονομαχία. Ο Σορλέν πίσω στο Λίνο. Μαλεζάς. Έκοψε ο Ζουράφσκι την όχι και τόσο καλή πάσα του Μαλεζά, είναι αλήθεια. Ο Κουέλα κέρδισε τον Μπαλάφα, πήγε να περάσει από τον Κοντρέρας. Υπάρχει υπόδειξη του Σπάθα για φάουλ πάνω στον Κουέλα. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα από τη Λάρισα. Ο Μπουκουβάλας για τον Πάρα. Η σέντρα που γίνεται από τον Μπουκουβάλα, ο Μαλεζάς διώχνει. Νταμπίζας κερδίζει τον Χούτο. Ο Κότσιος ένα ακόμη γέμισμα. Βιερίνια είναι σε καλύτερη θέση από τον Μπουκουβάλας. Βρίσκει τον Λίνο. Ο Ήλιτς που μπήκε στη φάση. Η Λάρισα η οποία μένει στην επίθεση, ο Μπουκουβάλας τον Πάρα. Ο Λίνο έκοψε, πήρε και το φάουλ. Ίσως σε αυτή την ευκαιρία διακοπής να γίνει αλλαγή ή ακόμη δεν είναι έτοιμος ο Μπακαγιώκο να περάσει στο παιχνίδι. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Ο Ηλιάδης θα αφήσει τη θέση του στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ στον Μπακαγιώκο και θα δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μαλεζά. Να εδώ ο Ηλιάδης, έτρεξε αρκετά, είχε διάθεση. Θα λέγει κανείς, ήταν μια καλή επιστροφή ως βασικός στην δεκάδα του ΠΑΟΚ μετά από αρκετό καιρό. Και ο Μπακαγιώκο μπαίνει χωρίς χειροκροτήματα, μπαίνει με αποδοκιμασίες από τους φίλους της πρώην ομάδας του της Λάρισσας. Ο Μπακαγιώκο ο οποίος πηγαίνει αμέσως κοντά στον Χούτο για να του δώσει περισσότερες βοήθειες. Ο Σάντος θέλει να κάνει πιο επιθετικό τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα λεπτά που απομένουν μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού. Μπακαγιώκο κέρδισε ένα φάουλ. Εδώ στην προηγούμενη φάση τη μονομαχία του με τον Πάρα. Πάνω στη στημένη μπάλα πηγαίνει ο Βιερίνια. Η Βιερίνια εκτελεί το φάουλ για τον ΠΑΟΚ, διώχνει ο Ζουράφσκι. Πιο μακριά ο Γκουέλα. Ίσως υπήρχε φάουλ και από τον Σορλέν. Ο Σπάθας πάντως θέλησε να αφήσει το πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα πάντως που δεν το εκμεταλλεύτηκε η Λάρισα που έχασε την μπάλα και ο Χαλκιάς πετάει μπροστά εκεί που ο Βενετίδης κερδίζει την μπάλα από τον Λάκη. Λίνο αλλάζει με τον Μπαλάφα.
Και ο Μπαλάφας έκανε καλό παιχνίδι. Παλιά τώρα για τον Λίνο. Έκανε τη σέντρα, βρήκε στο ταμπίζα η μπάλα, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι τα παιδιά στην παιδική κερκίδα που υπάρχει στο στάδιο Αλκαζάρ, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να... Δυστυχώς αυτές τώρα οι εικόνες... Είναι ντροπή κάποια στιγμή, τώρα θα πρέπει να... Α, τι, να λες συνέχεια. Πάντως ζήτησε συστάσεις ο Σπάθασης, βλέπετε τον Βιερίνια, ο οποίος βεβαίως δεν μπορεί να εκτελέσει με τέτοιες συνθήκες το κόρνερ. Πάει για δεύτερη φορά στη γωνία. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Βενετίδης ένα ακόμη κόρνερ. Η ρήψη αντικειμένων συνεχίζεται. Συστάσεις από τα μεγάφωνα. Κρίμα. Ο Σπάθας, ο οποίος με χαρακτηριστικές κινήσεις λέει στον τέταρτο, στον Καλόπουλο δηλαδή, όλα αυτά να σημειωθούν. Προφανώς θα τα καταγράψει και στο φίλο Αγώνος. Αν τώρα φίλοι της Λάρισας και οι φίλοι των όποιων ομάδων, γιατί δυστυχώς δεν είναι εικόνες που μόνο εδώ τις βλέπουμε, πιστεύουν ότι έτσι βοηθούν την ομάδα τους. Το τρίτο στη σειρά κόρνερ. Μάλλον η τρίτη φορά που πάει ο Βιερίνια στη γωνία για το δεύτερο στη σειρά κόρνερ. Αυτή τη φορά εκτελείται με πιο φυσιολογικές συνθήκες. Έδιωξε μακριά ο Ζουράφσκι που γύρισε να βοηθήσει. Σνάουτσνερ. Υπό την πίεση του Φωτάκη γύρισε πίσω στο Χαλκιά. Ο Ήλιτς. Ο Ήλιτς, ο οποίος αν ήταν σήμερα ο Ήβιτς για τον ΠΑΟΚ, αν είχε δηλαδή, αν μπορούσε να τον βάλει ο Σάντος στα σχέδιά του, θα είχε την ευκαιρία να παίξει αντίπαλος με ένα πάρα πολύ καλό του φίλο. Μάλιστα μίλησε μαζί του πριν πάρει την απόφαση του να έρθει στη Λάρισα. Ο Ήβιτς βεβαίως, ο οποίος είχε πολλά πράγματα να του πει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βιερίνια για τον Μπακαγιώκο. Το άνοιγμα για τον Λάκη. Αυτός πίσω στο Σνάουτσνερ. Φάουλ από τον Χούτο. Αφήνει πάντως ο Σπάθας, γιατί υπήρχε υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό για φάουλ του Χούτου πάνω στον Κότσιο. Άφησε το πλεονέκτημα ο Σπάθας. Ο Πάρα με τον Μπαλάφα. Γκουέλα. Λάθος. Βιερίνια έκοψε και αλλάζει με τον Σορλέν. Δεν πέρασε όμως η παλιά του για τον Κότσιο. Για τον Χούτο, με συγχωρείτε, έκοψε ο Κότσιος. Κοντρέρας γυρίζει πίσω κάπως επικίνδυνα, γιατί ο Τσίγκας ήταν από κοντά και κυνήγησε τη φάση. Ο Χαλκιάς βγήκε και διόρθωσε το λάθος του Κοντρέρας. Δείτε ξανά, Κοντρέρας ίσως να το έγινε κεφάλ πάντως από τον Ήλιτς. Μάλλον δεν βρήκε καθόλου την μπάλα. Είναι δικό μου το λάθος. Δεν το κατάλαβα με την πρώτη. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη. Τελή Κωνσταντινίδη θέλει να βάλει ο Σάντος στις καθυστερήσεις, γιατί σε λίγο θα τις υποδείξει ο κύριος Καλόπουλος. Για τρία λεπτά πάμε, έξτρα χρόνου. Τώρα η Λάρισα βγαίνει μπροστά γρήγορα με τον Μπουκουβάλα να παίρνει τα μέτρα που βρήκε κενό χώρου. Ενώ ο Κωνσταντινίδης, όπως μας λέει ο Κώστας Χαλβατσιώτης, θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι στη θέση του Βασίλη Λάκη. Ενώ μπήκαμε στο τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Βενετίδης, ο Ζουράφσκι, το σούτ από τον Πάρα, η μπάλα στο δοκάρι. Δοκάρι λοιπόν και για τη Λάρισα. Με αυτό το σούτ του Αργεντίνου, ενώ η φάση στη συνέχεια σταματά για offside. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση και καλύτερη στιγμή σίγουρα της Λάρισα στο παιχνίδι. Με αυτό το σούτ του Πάρα στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Από το γύρισμα του Ζουράφσκι είχε τον τρόπο ο Πάρα να γίνει επικίνδυνος, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στη συνέχεια που μπήκε στη διεκδίκηση της φάσης ο Ήλιτς, ήταν εμφανώς εκτεθειμένος.
και σωστά υπεδείχθη σε θέση offside. Έγινε η αλλαγή, η τρίτη και για τον ΠΑΟΚ. Στη θέση του Λάκη ο Κωνσταντινίδης. Η Λάρισα η οποία είχε την μεγαλύτερη και καλύτερη στιγμή της στο παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Ο Καλτιάς ο οποίος καθυστερεί, παίρνει κίτρινη κάρτα. Ίσως να την επεδίωξε. Και το λέμε αυτό γιατί ο Καλτιάς είναι ένας από τους παίχτες του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στο όριο. Τώρα συμπληρώνει κάρτες και ήθελε, μιας και υπάρχουν και τα play-offs, να καθαρίσει από κάρτες. Τώρα οι συστάσεις που γίνονται από τα μεγάφωνα είναι για το λέιζερ. Αργεί το παιχνίδι να συνεχιστεί. Υπάρχει διακοπή. Ο Σπάθας λέει να γίνουν συστάσεις και από τα μεγάφωνα. Σορλέν για τον Μπακαγιώκο. Δεν βγήκε η συνεργασία του, η προσπάθεια συνεργασίας με τον Κωνσταντινίδη. Το πλάγιο out είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Λίνο πηγαίνει σιγά σιγά καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, δευτερόλεπτα πριν από την συμπλήρωση του τριλέπτου. Η Λάρισα η οποία πάντως θέλει να βγάλει ακόμη μια επίθεση με τον Κουέλα, ο οποίος δίνει στον Βενετίδη, έχει κουράγια να κάνει ένα ακόμη σπριντ. Το έκανε ο Βενετίδης και κέρδισε τον Βιερίνια σε πρώτο χρόνο, γιατί μετά η μονομαχία πάει στην μπάλα. Ο Βιερίνια κάνει κεφάλι στον Βενετίδη. Από το πείσμα του Στέλιου Βενετίδη εδώ, ενώ ο Βιερίνια θα δει και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Σωστό, κράτησε τον αντίπαλό του. Από το πείσμα πάντως του Βενετίδη η Λάρισα έχει την ευκαιρία να στήσει την μπάλα σε πολύ επικίνδυνο σημείο και να προσπαθήσει να απειλήσει τον Κώστα Χαλτιά. Τώρα ανεβαίνει και ο Νταμπίζας, έχει ανεβεί και ο Κότσιος. Εκτός από τον Χούτο, όλοι οι άλλοι παίχτες του ΠΑΟΚ είναι σε ρόλο αμυνόμενου. Ο Φερνάντο Σάντος προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος από το πώς ενήργησαν οι παίχτες του στην προηγούμενη φάση. Η Λάρισα έχει κερδίσει αυτό το φάουλ σε πολύ καλή θέση για αυτήν. Ο Σπάθα ζητά από τον Φωτάκη να περιμένει προκειμένου να στήσει ηρεμία στα μαρκαρίσματα. Ο Φωτάκης εκτελεί το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Νταμπίζας κάνει το σούτ, στέλνει την μπάλα out. Και σχεδόν ταυτόχρονα κλάσματα μετά από την ευκαιρία πάντως που είχε ο Νταμπίζας. Δείτε ξανά, έχει σφυρίξει τη λήξη ο Σπάθας. Νταμπίζας σε καλή θέση, ήταν και μόνος. Δεν μπόρεσε όμως να πιάσει το πλασέ όπως θα ήθελε. Μπάλα πέρασε out, το παιχνίδι τελειώνει. 0-0 αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει σκορ στο Αρκαζάρ που σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων σήμερα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ μέτριο. Δεν είχε πολλές φάσεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που περισσότερο κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό που ήθελε στο παιχνίδι. Είχε ένα δοκάρι με τον Λάκη στο πρώτο ημίχρονο. Είχε ένα άλλο σε μια σέντρα σούτ του Σορλέν. Η Λάρισα η οποία απείλησε αυτή με τη σειρά της στις καθυστερήσεις των ΠΑΟΚ με το δοκάρι που είχε και αυτή στο σούτ του Πάρα. Μικρή διακοπή από εδώ από το Αλκαζάρ. Σε λίγο θα είμαστε μαζί για τον επίλογο.